Αρετή μου, ξύπνα. Ξύπνα, αρετή μου. Τέλειωσα. Τέλειωσα, ανέλησα. Απέληξα, τεκμηρίωσα, τέλος. Το έχω το διδακτορικό, το έχω. Τα κατάφερα, αρετή μου, τα κατάφερα. Μπράβο, μωρό μου. Όχι πως είχα καμιά αμφιβολία, αλλά δεν το περίμενα τόσο γρήγορα. Ούτε εγώ το περίμενα. Θα τρίβει τα μάτια του, Αλεξάνδρης. Δεν το πίστευε κανείς, ούτε εγώ το πίστευα. Ξέρεις, θέλω τώρα να κοιμηθώ. Να πέσω για 24 ώρα να κοιμηθώ. Τα έχεις παίξει, ε? Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, έχω υπερένταση. Πρέπει να βγω έξω να περπατήσω, να... Κάτσε λίγο να ξεκουραστείς, να κοιμηθείς. Όχι, θα βγω εγώ λίγο να περπατήσω. Να ανασάνω. Πίστευα ούτε εγώ ίδιος. Τα είχα καταφέρει. Χαλάλη και τα ξενύχτια και η πονοκέφαλη. Χαλάλη όσα δεν είχα προλάβει να ζήσω και να χαρώ μέχρι τώρα. Από εδώ και πέρα είχα όλο τον καιρό μπροστά μου. Να χαρώ ότι στερήθηκα. Εσύ τι γίνεται με την Αρετή? Δεν σας βλέπω πολύ μαζί. Έφυγε από το σπίτι, θέλει να δουλεύει μόνη της. Δεν μας τα λέει καλά η Αρετούλα. Τι είπε, έτσι φεύγω ξαφνικά? Ρε, σου μιλάω. Εσύ τι έπαθες, χλώμιασες? Δες εδώ, δες εδώ, είναι η εργασία μου δημοσιευμένη με άλλο όνομα. Δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Τι είναι αυτό? Το είδα κι εγώ. Στο είχα πει. Ότι και άλλοι επιστήμονες ασχολούνται με το ίδιο θέμα. Δυστυχώς σε προλάβανε. Αυτή η εργασία που δημοσιεύτηκε είναι ίδια με τη δική μου. Επιλέξη, κατά γράμμα. Στη φυσική και στα μαθηματικά χρησιμοποιούμε όλοι τις ίδιες λέξεις. Είναι τυχαίο δηλαδή. Έτυχε το ίδιο ακριβώς πράγμα κάποιος άλλος. Τι θες να πεις δηλαδή, ότι σου την έκλεψαν? Ή πιστεύεις ότι εγώ ο ίδιος την έδωσα σε αυτούς στο Λονδίνο? Εγώ την εργασία σου την πήρα εδώ και 2 μέρες. Και μάλιστα ήμουνα και εκτός Ελλάδος. Το ξέρεις πολύ καλά. Και τώρα δηλαδή τι γίνεται? Θα δούμε τι θα κάνουμε. Αν και για αυτή τη συγκεκριμένη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Με δουλεύεις! Μόνο εσύ ξέρεις το θέμα μου. Εσύ τους έδωσες τα στοιχεία. Παπαδάκη, χαμήλωσε τους τόνους. Καταλαβαίνω την αγανάκτησή σου. Αλλά δεν φταίμε εμείς για αυτό που έγινε. Και ποιος φταίει? Προσπαθείς να καλύψεις την πλεκτάνη που μου στήσατε. Αλλά δεν θα τα αφήσω έτσι. Θα σας καταγγείλω. Ηρέμησε, σε παρακαλώ. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Τίποτα δεν θα κάνεις. Το ξέρω, ήταν προσχεδιασμένο. Αυτό προσπαθείτε να κάνετε, να με βγάλετε μένα στην απόξω και να καρποθείτε εσείς τα αποτελέσματα της εργασίας μου. Αλλά δεν θα γίνει έτσι. Δεν θα σας αφήσω εγώ να χαίρεστε. Δεν είμαι τόσο μαλάκας όσο νομίζετε. Να πιστεύεις. Μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν? Ποιον? Μόνος σου. Εσύ και ο εαυτός σου. Το μυαλό σου ή η δουλειά σου. Ποια αξιοκρατία, ποια δικαιοσύνη? Πού είναι οι αξίες για τις οποίες μου μιλούσε ο πατέρας μου? Ποια επιστήμη, ποιοι επιστήμονες? Όλη ζούγκλα είναι εκεί μέσα. Ο θάνατός σου, η ζωή μου. Τι έγινε, ρε? Πού εξαφανίστηκες? Τι κλείστηκες εδώ μέσα, γιατί σηκώνεις το τηλέφωνο? Μαζί το έκανα. Τα είχαν συμφωνημένα όλα. Αυτή του έδωσε τα στοιχεία. Μου την έπεσε βάσει συγκεκριμένου σχεδίου και εγώ ηλίθιος την έβαλα μέσα στο σπίτι μου. Κοίτα, δεν ήθελα να σου το πω, αλλά έτσι κι αλλιώς θα το μάθεις. Τι, πες. Το πέρασε το μεταπτυχιακό της η Αρετούλα. Με τον Αλεξανδρή. Βγήκαν τα αποτελέσματα? Την περασμένη εβδομάδα. Μα είδες πως τα έλεγα.
Εσείς πάτε όλοι να με βγάλετε τρελό. Με λέγατε όλοι καχύποπτο και μυστικοπαθή. Τα βλέπεις τώρα, η αρετούλα πέρασε κι εγώ κομμένος. Ακού, ξεκόλα. Δεν θα σου βγει σε καλό όλο αυτό. Έχεις γίνει άλλος άνθρωπος τελευταία. Όχι, δεν θα τα αφήσω έτσι εγώ. Δεν τα αφήσω έτσι να καρπώνονται τους δικούς μου κόπους. Όχι, όχι. Κωστή, δεν μπορούσε να κάνεις τίποτα. Το είδες και μόνος σου. Με χρηστέψανε, ρε. Μου κόψανε τα πόδια. Κοίτα πώς με κατάντησαν. Έναν ατελή επιστήμονα. Άσημος και παραγκονισμένος. Μουρμουράς, μωρέ. Ξεκόλα σου λέω. Πίσω στο χωριό σου. Πήγαινε πίσω στο χωριό σου. Μακριά από την επιστήμη. Μακριά. Μακριά να ανέβεις ψηλά και να μείνεις εκεί. Σταμάτα, μωρέ. Σταμάτα. Θα σαλτάρεις, το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, άκου. Εδώ. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να ανέβεις στο χωριό σου, να συνέλθεις. Και ύστερα. Ενώχι ύστερα. Τελείωσα, φίλε. Τελείωσα. Τι κάνεις, πού πας? Θα φύγω, πάω πίσω στην Αθήνα. Κάτσε λίγες μέρες ακόμα. Όχι, δεν γίνεται, πρέπει να πάω. Δεν μπορώ να τα παρατήσω, έτσι, όχι. Κωστή μου, ανησυχώ για σένα. Σε βλέπω αναστατωμένο. Κάτσε λίγες μέρες, να ηρεμήσεις. Όχι, μια χαρά είμαι, καλά είμαι. Πρέπει να φύγω τώρα. Μα γιατί? Γιατί θα κάνω τα χαρτιά μου να πάω στο εξωτερικό να σπουδάσω. Θα πάρω υποτροφία. Θα στη δώσουν. Τι δικαιούμαι. Τι δικαιούμαι. Δεν θα μου κάνουν χάρη. Κανείς δεν μπορεί να μου την αρνηθεί με τη βαθμολογία που έχω. Καλημέρα. Έχω κάνει αίτηση για υποτροφία και έμαθα ότι βγήκαν. Ναι, πώς λέγεστε? Παπαδάκης Κωνσταντίνος. Παπαδάκης. Λυπάμαι, το όνομά σας δεν είναι στη λίστα. Και τι σημαίνει αυτό? Πως η αίτησή σας δεν έγινε δεκτή. Όχι, δεν μπορεί. Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση του χρόνου. Ίσως την πάρετε. Τι είναι αυτά που μου λες τώρα? Τι δικαιούμαι αυτή την υποτροφία? Ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό? Πού είναι ο Αλεξανδρής? Οι καθηγητές, κύριε, δεν είναι υπεύθυνοι για τις υποτροφίες. Ναι, και ποιος είναι υπεύθυνος? Θέλω να δω τον Αλεξανδρή, σου λέω. Δεν είναι εδώ. Και πού είναι, κρύβεται? Όλο αυτό μου λέτε. Δεν είναι εδώ και δεν είναι εδώ. Βαντίστε όλοι και συμβαστείτε. Σας παρακαλώ, κύριε, περάστε έξω. Περάστε έξω. Τι θέλεις εδώ? Θέλω μια εξήγηση. Κάποιος πρέπει να μου δώσει μια εξήγηση. Προσπάθησα να σου εξηγήσω, αλλά δεν ακούς. Έχεις βαρεθεί να με θάψεις. Θέλεις να με εξαφανίσεις? Ηρέμησε, σε παρακαλώ. Γιατί μου κλείνεις όλες τις πόρτες και εδώ και έξω? Θέλω την υποτροφία μου, τη δικαιούμαι. Έχω όλα τα τυπικά προσόντα. Δεν αποφασίζω εγώ για τις υποτροφίες. Ναι, και ποιος αποφασίζει? Υπάρχει επιτροπή. Τα τυπικά προσόντα είναι η προϋπόθεση. Η επιτροπή αποφασίζει. Αν νομίζει ότι αδικήθηκες, κάνε ένα υπόμνημα. Τι είναι αυτά που μου λες, Μαρό, τώρα? Τι υπόμνημα και κολοκυθιά? Όλοι βαλτίστε, και εσύ πρώτος και καλύτερος. Τελειώσαμε. Δώσ' μου την εργασία μου. Θέλω τη δισκέτα μου. Πήγαινε έξω, σε παρακαλώ. Έξω από το σπίτι μου. Συνάδελφο από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Ο κύριος Πεφάνης, όπως όλοι ξέρετε, είναι αυθεντία στη γλώσσα των υπολογιστών. Πρόταση. Αφορά την προσωπική σου προσωπική.